Φυλακισμένοι στα σπίτια τους χιλιάδες κάτοικοι της Αττικής. Τα σκουπίδια έχουν καλύψει πόρτες, έχουν φτάσει μέχρι τα παράθυρα, έχουν ποτίσει μέχρι και τα air condition, ενώ τα τροκτικά κάνουν πάρτι έξω στο δρόμο. Με βρω μια... Άμα είναι η κρεβατοκάμαρά μου. Η κρεβατοκάμαρά σας εδώ. Είσαστε κλεισμένοι μέσα στο σπίτι ουσιαστικά. Δηλαδή τι να κάνω. Ενώ κάποιοι άλλοι τα εγκατέλειψαν, μην μπορώντας να αντέξουν τη δυσοδεία και τη βρωμιά. Αφήστε τα, μη συζητάτε, φεύγω, δεν είμαι εδώ. Φεύγω με τον εξαριστήρα απ' έξω, πολύ καθαριότητα, άφθονες φλωρίνες. Είναι δράμα η κατάσταση, πιο δράμα δεν μπορεί να γίνει. Όσοι έχουν υπόγεια διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας έφυγαν, μιας και οι πόρτες τους έχουν καλυφθεί από τόνους σκουπιδιών, ενώ όσοι οι κάδοι τους βρίσκονται μπροστά στα σπίτια τους, αναγκάζονται τις τελευταίες ώρες ή να πατάνε πάνω στα βουνά ή να μην βγάζουν έξω τα παιδιά τους. Εδώ σε λίγο θα αρρωστήσουμε. Έχουμε τους ανθρώπους μας, έχουν άσμα, έχουν καρδιές, έχουν αυτό, έχουν καρδιακά νοσήματα. Για να βγούμε, έπρεπε να πατήσουν πάνω στα σκουπίδια. Έχω μικρά παιδιά με κίνδυνο να μολυνθούν με μολυσματικές αρρώστιες. Ανοίγετε τα παράθυρα αυτές τις μέρες? Ανοίγω λίγο, τι να κάνω, σκάω μέσα. Όλες οι γειτονιές του κέντρου έχουν μετατραπεί σε έναν τεράστιο σκουπιδότοπο. Με τους εμπόρους ή να βάζουν προσωρινό λουκέτο ή να λειτουργούν με ερμητικά κλειστές πόρτες. Πολλά ποντίκια. Βγαίνουν έξω στον δρόμο και σκουδάμε τα ποντίκια. Δεν κάνουμε άλλη δουλειά. Εγώ έχω κατάστημα και μπροστά από το μαγαζί μου είναι ένα τόνο σκουπίδια. Στην πορεία μπορεί να βγουν και φίδια, τι να πω. Η πρόσβαση σε αρκετά πεζοδρόμια είναι αδύνατη και οι πεζοί αναγκάζονται να περνάνε από τη μέση του δρόμου κινδυνεύοντας από τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Κόντεψα να με χτυπήσει το ταξί που πέρασε από κάτω. Χαμός και απελπιστική η κατάσταση. Μάλλον με στη ζέστη και αυτά τα πράγματα είναι αρρώστια. Όλο αυτό είναι αρρώστια. Αυτές οι εικόνες είναι από τις γειτονιές της Αθήνας. Κυψέλη, Παγκράτη, Βύρονας και αυτές μπροστά από εκκλησίες, κεντρικούς δρόμους και συγκεκριμένες πολυκατοικίες όπου ζουν δημόσια πρόσωπα. Σύμφωνα με καταγγελίες, εδώ οι υπάλληλοι της καθαριότητας καθαρίζουν κανονικά. Και εδώ πάνω μένει κάποιος διπλωμάτης, γι' αυτό και τα γίνονται διακοπές ρεύματος. Έχουμε πάντα ρεύμα εμείς και όταν έχει σκουπίδια απεργία, πάντα τα μαζεύουμε. Δραματική και ας δουλέψουν αυτοί που πρέπει να δουλέψουν. Οι υπόλοιποι να πάνε στα σπίτια τους, παιδιά. Τέλος. Και οι άρρωστοι έρχονται. Αυτές είναι οι γειτονιές του Λεκανοπεδίου που οι κάτοικοι τους πλέον κινδυνεύουν από δεκάδες ξεχασμένες μολυσματικές ασθένειες.